Η επιστήμη δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και στην καρδιά αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η υπερηχογραφία στη μευτική και γυναικολογία. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μευτική και Γυναικολογία, οι ειδικοί παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στην εφαρμογή της υπερηχογραφίας, η οποία έχει καθιερωθεί ως το πλέον απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο της κύησης και των νοσημάτων των γυναικείων γενετικών οργάνων. Η συμβολή των υπερήχων στην παρακολούθηση και διάγνωση έχει γίνει αδιαμφισβήτητη με την ακρίβειά τους να αναδεικνύεται ως κεντρικός άξονας της σύγχρονης ιατρικής φροντίδας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μευτική Γυναικολογία, ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, γιατί πέρα από την ιστορία της εταιρείας, πολλά χρόνια τώρα, είναι ότι η υπέρηχη είναι ένα καθημερινό εργαλείο στην άσκηση της σωστής ιατρικής του κάθε γυναικολόγου, είτε στον ιδιωτικό χώρο, είτε στο δημόσιο, είτε στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και αν μου επιτρέπετε είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας για την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων του εμβρίου, αλλά και αν θέλετε και γενικότερα της γυναίκας ή ακόμα και των ανθρώπων. Είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση της ανθρώπινης επιστήμης, η χρήση της υπερηχογραφίας. Κεντρικό σημείο του συνεδρίου ήταν η έμφαση στη χρήση των υπερήχων για τον προγεννητικό έλεγχο και την ανίχνευση γενετικών ανομαλιών του εμβρίου. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών στη γυναικολογία, όπως η παθολογική εμφύτευση του πλακούντα και η πολυδύναμη οικίηση. Η συνεχιζόμενη αναβάθμιση αυτών των διαγνωστικών εργαλείων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον έλεγχο και την υγεία της μητέρας και του εμβρίου. Νομίζω ότι το συνέδριο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τους μευτήρες γυναικολόγους, αλλά για όλο τον κόσμο και κυρίως για τις εγγύους γυναίκες. Και φαίνεται ότι εδώ σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία αφενός μεν των υπερήχων, αλλά για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Στο πλαίσιο του συνεδρίου τιμήθηκε ο κορυφαίος ιατρός και ερευνητής στην εμβρυϊκή ιατρική, καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, ο οποίος είναι γνωστός ως ο πατέρας της αυγενικής διαφάνειας. Ο ίδιος έχει συμβάλει καθοριστικά στην επανάσταση της προγεννητικής διάγνωσης και η παρουσία του ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη σημασία του συνεδρίου, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση της επιστήμης με την τεχνολογική καινοτομία. Αρκετοί έχετε δει αυτή τη ομιλία ή τουλάχιστον μέρη αυτής της ομιλίας. Θα συνεχίσουμε να δούμε αυτό το θέμα μέχρι ότου καταφέρω να επιβάλλω τη μέθοδο αυτή για πρόβλεψη και πρόληψη της προεκλαμψίας. Γιατί η προεκλαμψία είναι μια ασθένεια που σκοτώνει κόσμο παγκόσμια. Τουλάχιστον 75.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο και μισό εκατομμύρια εμβρίων και νεογνών.